Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, εργολαβικοί εργαζόμενοι των ΕΛΠΕ πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τις εγκαταστάσεις των ελληνικών πετρελαίων στη Θεσσαλονίκη. Όπως υποστηρίζουν, ενώ καλύπτουν διαρκείς και πάγιες ανάγκες της εταιρείας, δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να ενσωματωθούν στο μόνιμο προσωπικό της εταιρείας. Οι εργαζόμενοι εδώ, οι χειριστές στα ΕΛΠΕ, είναι εργολαβικοί εργαζόμενοι και δεν παίρνουν ούτε καν τα επιδόματα που προβλέπονται σε αυτοί. Δεν παίρνουν επίδομα παιδιού, επίδομα ανθυγιεινό. Τις υπερορίες τους δεν τις καλύπτουν όλες. Δουλεύουν τα παιδιά πάρα πολλές ώρες. Θα έπρεπε να πιστεύω να είχαμε μονιμοποιηθεί. Μετά από τόσες υποσχέσεις όλα αυτά τα χρόνια, 16-17 χρόνια από τη στιγμή που άνοιξε το εργοστάσιο, είμαστε εδώ πέρα. Η ΕΛΠΕ, σε ανακοίνωσή της σχετικά με τη διαμαρτυρία των εργολαβικών εργαζομένων στη Θεσσαλονίκη, αναφέρει ότι πρωταρχικό μέλημα του ομίλου είναι η τήρηση των νόμων και ο σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων και χαρακτηριστικά επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι των εξωτερικών συνεργατών που παρέχουν υπηρεσίες ή έργο στην ΕΛΠΕ αμείβονται με μισθούς σημαντικά ανώτερους από τους βασικούς που προβλέπει η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ενώ λαμβάνουν τις νόμιμες προσαυξήσεις από την εργασία τους σε πρόγραμμα βάρδιας. Δεν ισχύει τίποτα από αυτό, γιατί άμα ίσχυε δεν θα ήμασταν εμείς αυτή τη στιγμή εδώ πέρα στον δρόμο. Ο μισθός που παίρνουμε εμείς είναι 700 ευρώ, 617 ευρώ για την ακρίβεια στην τσέπη μας. Τα υπόλοιπα, άμα δαπανούνται από τους εργολάβους και από αυτά, δεν το ξέρουμε. Εμείς θα το ξέρει η εταιρεία πολύ καλύτερα. Οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους ζητούν μεταξύ άλλων την επαναφορά του μισθού τους στα επίπεδα του 2014, πριν η εταιρεία προχωρήσει σε περικοπές μισθών έως 50%. Οι κινητοποιήσεις πάντως θα ολοκληρωθούν το Σάββατο, ενώ από εβδομάδα αναμένεται και η επίσημη απάντηση της διοίκησης σχετικά με τα αιτήματα των εργαζομένων.